Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε στην Δυτική Αχαΐα και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Γιφτάκης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Γιφτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς είναι λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα? Το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έπληξε και συνεχίζει να πλήττει αυτή τη στιγμή την Δυτική Ελλάδα, άφησε πληγές διότι είχε από όλα τα φαινόμενα. Καταρχάς ποτάμια, κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία, έφτασαν σε οριακή κατάσταση. Πέρα από αυτό, η βροχή η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες πλημμύρισε όλο τον κάμπο, μετατρέποντάς τον σε μία λίμνη. Αυτό είναι το κύριο φαινόμενο των παιδινών εκτάσεων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είχαμε χιονοπτώσεις σε μεγάλο υψόμετρο, γύρω στα 800 μέτρα και άνω. Βεβαίως έγινε αποχιονισμός από μηχανήματα και της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας στην ορεινή ναυπακτία, καθώς επίσης και στην Αχαΐα, στην περιοχή Καλαβρίτων, στο αντίστοιχο υψόμετρο. Επίσης, επαγόμενο των βροχών ήταν πάρα πολλά κατολισθητικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν είτε μερική είτε ολική διακοπή της κυκλοφορίας. Τα φαινόμενα αυτά αποκαταστάθηκαν σε πρώτο χρόνο με μηχανήματα που διαθέτει η περιφέρεια. Μάλιστα, έχουν αποκαταστάθει. Επανήλθε η κυκλοφορία στην κανονική της ροή. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ώρες και την αυριανή ημέρα, κύριε Γιφτάκη? Τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ. Εμείς είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα. Οτιδήποτε χρειαστεί θα επέμβουμε σε πρώτο χρόνο, όπως το κάναμε και σήμερα. Νομίζω ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να είναι σε ύφεση τα φαινόμενα, καθότι όπως φαίνεται το κέντρο του χαμηλού βρίσκεται πλέον στην κεντρική και στην ανατολική Ελλάδα. Τα φαινόμενα στη μεγάλη τους ένταση έχουν προχωρήσει στην ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα. Όμως δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος για τη δυτική Ελλάδα, ο οποίος θα παραμείνει και την αυριανή ημέρα. Και βέβαια σε επιφυλακή οι υπηρεσίες της περιφέρειας, κύριε Γιφτάκη. Βεβαίως είμαστε σε ετοιμότητα σε 24-ωρη βάση. Οπουδήποτε χρειαστεί η υπερχείληση ή αποχιονισμό ή αποπαγοποίηση, να το κάνουμε σε πρώτο χρόνο, προκειμένου οι συμπολίτες μας να μην βρεθούν στη δυσάρεστη θέση και εγκλωβιστούν είτε από ποτάμια, από νερό στις παιδινές εκτάσεις, είτε από χιονοπτώσεις παγετό σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πάντως μέχρι στιγμής τέτοια προβλήματα με αποκλεισμό πολιτών δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε, διότι ενεργήσαμε προληπτικά την ώρα που εκδηλωνόταν το φαινόμενο. Ήδη να σας πω ότι στην Ετωλοκαρνανία ήδη 4 μηχανήματα ήταν σε κίνηση από το πρωί όσον αφορά τον αποχιονισμό και 3 μηχανήματα εκκινηστικά στην περιοχή των Καλαβρίτων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Να ευχηθούμε λοιπόν να πάνε όλα καλά και βέβαια εφόσον τελειώσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, τότε θα δούμε τι πληγές άφησε, κύριε Γιφτάκη. Βεβαίως θα γίνει η καταγραφή και η αποτίμηση, διότι ήταν ένα πολύ μεγάλο καιρικό φαινόμενο με έντονες βροχοπτώσεις, καθώς επίσης και με χιονοπτώσεις, οι οποίες βεβαίως στην περιοχή μας δεν ήταν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και να πάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Ηλίας. Εκεί πλημμύρισαν καλλιέργειες σε απόγνωση αγρότες. Μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Γελντής να μας μεταφέρει την κατάσταση και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε και κύριοι, και να σου πω ότι η σημερινή ημέρα ήταν καλή
καλύτερη συγκριτικά με άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου για την ηλία. Η κακοκαιρία δεν έδειξε τόσο τα σκληρά της δόντια σήμερα όσο χθες, όπου ισχυρή νεροποντή που έπληξε την ηλία, ολόκληρη την ηλία από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα κυρίως στον κάμπο της ηλίας, στις καλλιέργειες. Βλέπουμε και στις φωτογραφίες που έχουμε εξασφαλίσει, Εφη, ότι οι εκτάσεις, οι γεωργικές εκτάσεις στα χωράφια έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη λόγω των νερών. Δεν ξέρουμε ακόμα τι επιπτώσεις θα έχει αυτό για την καλλιέργεια, τι επιπτώσεις θα έχει για τον αγροτικό κόσμο, για τον κόσμο της αγροτιάς που είναι όλο τους το βιώσουν αυτά τα χωράφια. Είναι το εισόδημά τους, από εκεί ζουν. Τώρα να σου πω, Εφη, ότι εκτός από τον κάμπο είχαμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα μετρημένα σε σπίτια στην τοπική κοινότητα Μυρτιά του Δήμου του Πύργου. Μια βουλωμένη γράνα από το βράδυ της Τετάρτης αποτέλεσε την αιτία που πλημμύρισαν σπίτια, αυλές, αλλά και εκτάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω έρθει, η γράνα που τραβούσε τα νερά της βροχής βούλωσε, η στάθμη των νερών ανέβηκε, κάλυψε το δρόμο με αποτέλεσμα τα νερά να υπερχυλήσουν και να πλημμυρίσουν σπίτια, κυρίως υπόγεια σπιτιών. Έχουμε δει ότι έχουμε κάποιες καταστροφές σε αποθήκες, σε αγροτικά μηχανήματα, αλλά και σε ένα γκαράζ, σε ένα χώρο που υπήρχε ένα αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές σπιτιού, καθώς και λειτουργούσε σαν κελάρι. Αποθήκευαν εκεί οι άνθρωποι το κρασί και το λάδι, Εφη. Αυτά είναι τα προβλήματα που μετράμε μέχρι στιγμή στην ηλία. Σήμερα ο καιρός ήταν καλύτερος. Δεν είχαμε, όπως σας είπα, προβλήματα. Τις επόμενες ημέρες θα φανεί το μέγεθος των προβλημάτων στον ηλιακό κάμπο από τις πλημμύρες στις εκτάσεις, Εφη. Και όπως ακούσαμε και τον κύριο Γιφτάκη πριν, Κώστα, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες μία αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε αυτή η κακοκαιρία. Να σε ευχαριστήσω και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Συνεχίζεται τώρα στη Βουλή, για να αλλάξουμε θέμα, η συζήτηση για την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη, με την σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να είναι έντονη. Η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση Μομφής θα κορυφωθεί αύριο Παρασκευή με τη μάχη των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Στο κόκκινο, λοιπόν, η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόταση Μομφής. Συγκρουσιακή, θα λέγαμε, όπως επεσήμανες και εσύ νωρίτερα. Διακρίνονται, θα λέγαμε, η συζήτηση χωρίζεται σε ζεύγη, όπως έχει διαφανεί αυτή τη στιγμή, μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και αντίστοιχα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί επικεντρώνεται δηλαδή η αντιπαράθεση, η πολιτική αντιπαράθεση. Από τη μία πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως ξέρουμε πολύ καλά έχει καταθέσει αυτή την πρόταση Μομφής, καταγγέλει την κυβέρνηση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει ως επιχειρήματα ότι ο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι στη θέση του κατηγόρου την στιγμή που έχει στελέχη του κατηγορούμενα αυτή τη στιγμή στο ειδικό δικαστήριο για άλλες υποθέσεις. Να πούμε ότι αυτό που ξεχώρισε από τη σημερινή ημέρα ήταν η ομιλία του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Έβγαλε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το κάδρο των παρακολουθήσεων σε σχέση με τη δική του υπόθεση, που όπως φαίνεται ήταν και αυτός παρακολουθούμενος από την ΕΕΠ. Επίσης, είχαμε τη σφοδρή αντιπαράθεση του Άδων Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη για μία ακόμα φορά, αλλά αυτή τη φορά θα λέγαμε ότι ήταν ιδιαίτερα σφοδρή αντιπαράθεση. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης προέβησε οξύτατους και χαρακτηρισμούς που έφτασαν και το όριο της προσβολής, θα λέγαμε. Χαρακτήρισε ρανταπλάν του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον κατηγόρησε ότι βγήκε βουλευτής με λεφτά του Καλογρίτσα, παρουσιάζοντας και σχετικό μήνυμα που έχει κατατεθεί στην δίκη με τον Νίκο Παπά. Ο Νίκος Παπάς από την πλευρά του συνέδεσε και στελέχη της κυβέρνησης με την υπόθεση του επιχειρηματία Καλογρίτσα, όπως το σε επισκέψη στο Δωδεκάκο, όπως καταγράφονται στο ημερολόγιο της γραμματέως του επιχειρηματία. Και τελευταία το απόγευμα είχαμε το δίδυμο Βορύδη Βούτσι σε σχέση με το θέμα των αποτελεσμάτων, των εκλογικών αποτελεσμάτων, όπου ο κύριος Βορύδης έθεσε το ερώτημα στον κύριο Βούτσι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου το απόγευμα, η βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε για αυτή την παρέμβασή της. Τόνισε σε ένα απόσπασμα της ομιλίας της χαρακτηριστικά: δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει μια τριτοκοσμική χώρα με αυταρχικό καθεστώς και με ένα πολιτικό προσωπικό και με πολίτες που φοβούνται. Όχι, δεν θα βγάλουμε το σκασμό. Έμεσα
δώσει απάντηση προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, να το ξέρετε, διακήρυξε η Σία Αναγνωστοπούλου μεταξύ άλλων στην ομιλία της στη Βουλή. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται η συζήτηση και πάμε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Κώστα Μάρκου, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μάρκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είδαμε την πολιτική αντιπαράθεση σήμερα κατά την πρόταση, κατά την συζήτηση της πρότασης Μομφής. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτή την διαδικασία, γιατί ξέρετε και οι πολίτες που παρακολουθούν τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις στην Βουλή, μας προκαλούν έκπληξη και το επίπεδο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Από όλες τις πλευρές. Ναι. Δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι από όλες τις πλευρές το ίδιο επίπεδο. Το ρεκόρ το κατέχει μακράν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος πλέον δεν πρέπει κανείς να ασχολείται σοβαρά μαζί του. Προσέξτε να δείτε, το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης Μομφής είναι ήδη σε εξέλιξη. Δηλαδή το ζητούμενο ήταν, είναι και εξελίσσεται, είναι η ανάδειξη αυτής της δημοκρατικής εκτροπής που έχει εγκαταστήσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Και ήδη από χθες εξελίσσεται αυτό το θέμα ενώπιον των Ελλήνων πολιτών, παρά τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είτε προσπαθεί να βρήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ένας άλλος, δεν θέλω ούτε να τους ονοματίσω, βουλευτής εκεί του Πειραιά, του υπολείπου Αττικής, μόνιμος, ο άλλος από το Βόλο, δεν είναι, προσπαθούν απλώς να φωνασκούν, να βρίζουν και ή να ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα. Καλογριτσιάδα, ειδικά δικαστήρια. Ναι. Λοιπόν, ας έρθουν να καταθέσουν και να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών των δικαστηρίων, να καταθέσουν για τον παπά. Όταν αυτή τη στιγμή το τηλεοπτικό καθεστώς που λειτουργούν τα κανάλια είναι νόμος παπά. Παπάς προσέφερε στην ελληνική πολιτεία έσοδα από τα κανάλια που μέχρι τότε ήταν ασίδωτα οικονομικά και γι' αυτό κυνηγήσαν και τον παπά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως η εξέλιξη αυτή του διαγωνισμού εξελίχθη και έγιναν οι αναθέσεις και αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Γιατί η λαλίστατη της Νέας Δημοκρατίας, αν υπήρχε θέμα σε αυτή τη διαδικασία, δεν το άλλαξαν. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Πάντως η υπόθεση Καλογρίτσα είναι μια γκρίζα σελίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά, κύριε Μάρκου, συγγνώμη. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν έχω δει κανένα γκριζάρισμα. Ο Καλογρίτσας ήταν ένας επαγγελματίας, θέλησε να πάρει κανάλι. Όταν εμφανίστηκε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει, την οικονομική δυνατότητα να πάρει κανάλι, αμέσως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον πέταξε έξω. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά και στην συνέχεια. Τώρα περιμένετε ότι θα ψηφιστεί η πρόταση δυσπιστίας που έχει κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την πρόταση? Όπως σας είπα, το πολιτικό γεγονός της συζήτησης που εξελίσσεται είναι αυτό το ζητούμενο της πρότασης. Μακάρι να είχαν κάποιοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να είχαν στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια και ευαισθησία. Δεν την έχουν και είναι εμφανές αυτό. Κάποιοι, ξέρετε, μια λεπτομέρεια. Η Νέα Δημοκρατία έχει 156 βουλευτές. Έχουν γραφτεί να μιλήσουν 83. Περίπου η μισή. Και λιγότερο, περίπου η μισή. Κάποιοι ντρέπονται να βγουν να μιλήσουν. Αλλά το ψηφαλάκι τους αύριο θα το ρίξουν. Και γι' αυτό τη συλλογική ευθύνη θα την έχουν σε αυτή την εκτροπή. Εδώ είναι η συγκρότηση και ήδη εξελίσσεται ενός πανδημοκρατικού μετόπου που δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο της αριστεράς, είναι κάθε δημοκρατικού πολίτη για να αποτραπεί αυτή η εκτροπή από το καθεστώς, αυτό το πολιτικό μαφιόζικο καθεστώς που έχει εγκαταστήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν, ισχυρίζονται ότι με την πρόταση Μομφής, την πρόταση της πιστείας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιτευχθεί συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μάρκου.
Κοιτάξτε να δείτε. Και όταν αυτό βέβαια γίνεται και μεσούσεις της προεκλογικής περίοδου. Βεβαίως. Και επειδή έρχονται οι εκλογές, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Η πραγματική πρόταση μορφής είναι οι ίδιες οι εκλογές. Εγώ ερωτώ, είχατε δει κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά τα παράδεκτα που συμβαίνουν? Πίν ενός του κυρίου Τζαβάρα από την Ηλία να αποσυσπυρώνεται και να λέει δεν έπρεπε να γίνουν αυτά? Κάτι δήθεν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα προσέλθουν αύριο ταπεινοί και γονιπετείς να ψηφίσουν, και άλλη μία βουλευτής περισσότερο για να κάνει επικοινωνιακό. Είδατε καθόλου να αποσυσπυρώνεται που τώρα συσπυρώθηκαν? Όχι. Αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Απλώς τον καθέναν αύριο πλέον ιστορικά θα τον κυνηγά αυτό το άγος, αυτή η ντροπή, αυτή η ψήφου. Αυτό λέτε λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μάρκου. Να σας τονίσω και κάτι άλλο. Ναι. Δείτε πώς προσπαθεί να υπονομεύσει τη συζήτηση η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα, έχω εγγραφεί να μιλήσω. Mm-hmm. Ξέρετε πότε προβλέπετε να μιλήσω? 3:30 το πρωί. Ελπίζω ότι δεν θα είστε ξύπνια να με παρακολουθήσετε, όπως και τους άλλους βουλευτές. Όχι, εκείνη την ώρα, κύριε Μάρκου, είναι αλήθεια. Ακριβώς, για να μην γίνει όσο γίνεται αντιληπτή αυτή η συζήτηση. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε, τουλάχιστον για λίγο ακόμα. Να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ. Να έρθουμε όμως στην επικαιρότητα και στα προβλήματα της καθημερινότητας για πάρα πολλούς. Μια μονογονεϊκή οικογένεια που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει η φαρμακευτική αγωγή που απαιτείται να λαμβάνει το παιδί μόλις 2 ετών, απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Χρειάζεται την άμεση στήριξή μας, ώστε το μικρό αγγελούδι να μην στερηθεί το φαγητό του, αλλά και τη λήψη των φαρμάκων του, που θα το επιτρέπουν να ζει ήρεμα και με την ελπίδα βελτίωσης της κατάστασής του. Έκκληση για βοήθεια μονογονεϊκής οικογένειας με παιδί 2 ετών που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Πάτρα απευθύνει το Φωτεινό Αστέρι. Ζητά τη στήριξη, καθώς η οικογένεια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει τη φαρμακευτική αγωγή που απαιτείται να λαμβάνει το παιδί. Είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια. Έχουν ένα παιδάκι 2 χρονών, το οποίο έχει πρόβλημα υγείας, χρειάζεται τα φάρμακά του. Δεν δύναται η γυναίκα να μπορέσει να τα πάρει. Μας έφερε το χαρτί εδώ και εμείς βγάλαμε έκκληση στον κόσμο. Αν μπορεί, όποιος μπορεί, με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, γιατί σήμερα κανείς δεν έχει τη δυνατότητα, για να είμαστε ειλικρινείς, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Θέλει πάνες νούμερο 7, στα τρόφιμα που είναι καθημερινή ανάγκη, και συνέχεια αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Πάντα τα αποκρίνεται ο κόσμος, για όνομα του Θεού. Δυστυχώς δεν είναι η μοναδική και κυρίως μονογονεϊκή οικογένεια που εκτός από τα οικονομικά προβλήματα σηκώνει και το δύσκολο φορτίο της ασθένειας μελών της με συγκλονιστικές ιστορίες που σοκάρουν ακόμα και τα μέλη και τους εθελοντές του οργανισμού. Και εμείς προβληματιζόμαστε πάρα πολλές φορές. Επειδή έχω φοβερή ευαισθησία γενικά με τα παιδιά, όταν ακούω για παιδιά, είναι πολλές φορές που έχω βάλει τα κλάματα εδώ μέσα. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι όταν γίνεται έκκληση βοήθειας για κάποιον παιδί, έχει ελεγχθεί με ακρίβεια η πραγματική κατάσταση του παιδιού που επιβεβαιώνεται από τις ιατρικές γνωματεύσεις, ώστε να αποκλειστούν περιστατικά εξαπάτησης. Ακούγοντας δηλαδή ιστορίες που έρχονται εδώ και μας λένε, καμιά φορά λέμε μήπως λένε ψέματα, όμως θα σου φέρει το χαρτί από το γιατρό. Θα σου φέρει τα πάντα. Έχουμε την κοινωνική λειτουργό η οποία τους παίρνει όλο το ιστορικό με τα χαρτιά τους και πραγματικά είναι γεγονός. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι χωρίς να το διερευνήσουμε. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σε κοροϊδεύουν γιατί θέλουν να πάρουν το, ακόμα και το ελάχιστο. Φαίνονται. Καταλαβαίνεις τον άλλον. Όταν έρχεται η μάνα εδώ και έχει και το παιδί μαζί, το βλέπεις. Μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις έρχονται αυτές τις ημέρες πολλοί συνταξιούχοι που περίμεναν εναγωνίως να εισπράξουν την πρώτη μετά από πολλά χρόνια αύξηση στις συντάξεις τους και μάλιστα με αναδρομικότητα από τον Ιανουάριο. Ποιες είναι οι εκπλήξεις λοιπόν, Σωτήρη? Εκπλήξεις που κατά κάποιο τρόπο είχαν προαναγγελθεί σε σχέση με τους συνταξιούχους που δεν θα έπαιρναν την αύξηση του 7,75% και δεν ήταν λίγες, είναι εκατοντάδες χιλιάδες θα λέγαμε, αλλά κυρίως αφορά τους συνταξιούχους που πήραν
την αύξηση στις συντάξεις τους, αλλά δεν είδαν στους λογαριασμούς τους τα αναδρομικά του μηνός Ιανουαρίου. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, Έφη, αυτά τα αναδρομικά θα πληρωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου, για τις συντάξεις Μαρτίου δηλαδή, με καθυστέρηση ενός μήνα ακόμα, και αυτό σημαίνει ότι η διπλή αύξηση θα δοθεί τον επόμενο μήνα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων που θα πάρουν την αύξηση, όπως είπαμε, του 7,75%. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι όντως υπάρχουν και παράπονα. Όλα αυτά βέβαια οφείλονται στο θέμα, στο περιβόητο θέμα της προσωπικής διαφοράς. Εδώ, αν μπορούμε έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο το ζήτημα πώς έχει, με το τελευταίο νόμο για τους συντάξεις, εκεί που εφαρμόστηκαν οι περικοπές οι τελευταίες στους καινούριους συνταξιούχους, παρόμοιες περικοπές έπρεπε να εφαρμοστούν και στους παλιούς συνταξιούχους. Ωστόσο, η κυβέρνηση με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου έδωσε κάποιες οικονομικές ενισχύσεις στους παλιούς συνταξιούχους για να μην υποστούν και αυτοί μεγάλες μειώσεις και ορατές στις συντάξεις τους. Αυτό ήταν η προσωπική διαφορά. Όσες συνταξιούχοι είχαν μια τέτοια προσωπική διαφορά που υπερβαίνει το ποσοστό των συντάξεων που δόθηκε σήμερα, αυτές τις μέρες, δεν είδαν αυτές τις αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Τώρα, τι λένε οι ειδικοί? Οι ειδικοί λένε ότι αν έχουμε αυξήσεις πάλι στις συντάξεις του χρόνου ή επόμενες αυξήσεις όποτε έλθουν, αν υπερκαλυφθεί αυτή η νέα αύξηση με το ποσοστό της διαφοράς που είπαμε, τότε θα δουν και αύξηση, αντίστοιχη αύξηση στο λογαριασμό τους. Άρα θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα, και αν υπάρχουν και οικονομικές συνθήκες, οικονομικές συνθήκες που έχουν σχέση με τον πληθωρισμό των τρέχοντα που θα είναι την επόμενη χρονιά, αλλά βέβαια και τους ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί από εκεί εξαρτάται κατά βάση ή οποιαδήποτε αύξηση αποφασιστεί. Τώρα, να πούμε ότι οι συντάξεις έχουν αρχίσει και πληρώνονται πιστώντας λογαριασμούς από χθες. Πάνε τμηματικά, το ξέρουν αυτό οι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε με κάποιες κατηγορίες από το απόγευμα της Τετάρτης. Σήμερα συνεχίσαμε με άλλες. Θα υπάρχει μέχρι και τη Δευτέρα επιπληρωμή σε διάφορες κατηγορίες που εξαρτώνται από το τελευταίο αριθμό του ΆΜΚΑ τους. Και βέβαια, να πούμε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αύξηση του 7,75 ΕΦΗ δεν επαρκεί ή μάλλον δεν φαίνεται καθόλου, γιατί πρακτικά έχει φαγωθεί, έχει εξανεμιστεί από την ακρίβεια, τη μεγάλη, τον πληθωρισμό, και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων συνταξιούχων, αν μπορεί να θεωρηθεί ένας μεγάλος συνταξιούχος κάποιος που παίρνει 1.500 ευρώ, αυτή η αύξηση θα υπερκαλυφθεί από την πρόσθετη φορολογία που θα υποστεί, και καταλαβαίνεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει και δώρο-άδωρο. Αυτό ακριβώς, μάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δώρο. Άδωρον είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο, Σωτήρη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, κυρίες και κύριοι, όπου οι κάτοικοι προχώρησαν σε καταγγελία στις αγγελικές αρχές. Ο Ριγανόκαμπος, όπως υποστηρίζουν, είναι ο καταβλισμός που επικρατούν οι χειρότερες συνθήκες σε όλη την Ελλάδα. Καλούν μάλιστα τοπικούς φορείς και υπουργείο να σταματήσουν τις γενικόλογες υποσχέσεις και να ξεκινήσουν τις πράξεις. Μάλιστα, τα νεότερα στοιχεία που διαθέτουν δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί τα παραπήγματα που φτιάχνονται από τους Ρωμά. Στην 7η κατά σειρά καταγγελία προχώρησαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγου και Φορέων Ανατολικού Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων, έχοντας αγανακτήσει με τη συνεχιζόμενη, όπως αναφέρουν, επέκταση του παράνομου καταβλισμού στις ιδιοκτησίες της ΕΤΑΔ και του Πανεπιστημίου Πατρών στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, με την προσθήκη νέων παραπηγμάτων. Μάλιστα, καταγγέλνουν ότι ουδής μέχρι σήμερα έχει κάνει κάτι για αυτές τις παρανομίες. Με τα νέα παραπήγματα, το οποίο κάθε τρεις και λίγο κατασκευάζονται παρανόμως, η απάντηση καθαρά του κ. Δημάρχου ήταν ότι εγώ δεν γκρεμίζω. Η δεύτερη ερώτηση που έκανα τότε, τι κάνει η πολεοδομία? Η πολεοδομία ουδέποτε μας απάντησε για το τι θα κάνει. Το προγραμματίσουμε διαμέσου αυτό το σχέδιο δράσεως να γίνει σε 5, σε 7, σε 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ο καταβλισμός αυτός επάνω όχι μόνο θα είναι 200 άτομα, θα είναι 500. Οι κάτοικοι μάλιστα προχώρησαν και σε καταγγελία στις εισαγγελικές αρχές, τις οποίες καλούν για πολλωστή φορά να πράξουν το επιβαλλόμενο από την κείμενη νομοθεσία καθήκον τους. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν μας δέχτηκε, μα μας δέχτηκε ο διευθυντής του γραφείου του. Άρα εμείς ενημερώσαμε για πολλωστή φορά, ενημερώνουμε, καταθέσαμε ακόμα αυτή την 7η καταγγελία και την εισαγγελία πατρών και περιμένουμε την άμεση αντίδραση, δράση της εισαγγελίας και όλων των συμπλεκόμενων υπεύθυνων φορέων, γιατί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί.
ή είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας, εμείς θα συνεχίσουμε, θα παλεύουμε. Για το θέμα έχει ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Πάτρα και οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν πως επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματός τους προς αποκατάσταση της νομιμότητας. Πρόκειται για ένα καταβλισμό παράνομο, άθιο, το οποίο αυτό το έχουν δηλώσει οι αρμόδιοι, όχι μόνο εμείς, οι αρμόδιοι. Και είναι ένα άβατο, ένα άβατος καταβλισμός, αλλά δεν γνωρίζουμε τι διακινείται, διακινούνται ναρκωτικά ή αν διακινούνται, ποιοι παραμένουν κακοποιοί ή όχι, δεν το γνωρίζουμε, πιθανόν να το γνωρίζει η αστυνομία. Πάντως, το ότι είναι άβατο, αυτό λέει πολλά. Ονειρεύτηκα ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία δημιουργίας. Στη δουλειά που μόλις ξεκίνησες. Στο χόμπι που ποτέ δεν άφησες. Εκεί που παίζουν τα παιδιά φτιάχνοντας το δικό τους κόσμο. Στους δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου για να φτάσεις στον προορισμό σου. Όσο μακρινός κι αν είναι. Ονειρεύτηκα ότι η ελευθερία... Ότι η ελευθερία θα είναι αφετηρία. Σε κάθε σου επιλογή. Ότι ο σύγχρονος κόσμος θα είναι η γειτονιά σου. Ότι οι επιλογές σου θα οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο. Ότι το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Ονειρεύτηκα μια ζωή όπου η τέχνη σε βρίσκει παντού, με κάθε τρόπο. Ένα μέλλον όπου η ελπίδα έχει αξία. Ονειρεύτηκα ότι η αγάπη πάντα θα βρίσκει χώρο για να υπάρξει παντού. Ονειρεύτηκα τη σημασία του να ζεις. ΕΣΠΑ, 20 χρόνια στη Δυτική Ελλάδα, χτίζει έναν κόσμο δημιουργίας, χρηματοδοτώντας πάνω από 10.000 δράσεις, με έργα πολιτισμού, ανάπλασης, υποδομών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, καινοτομίας, αστικής αναβάθμισης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεχίζει να ονειρεύεται την επόμενη μέρα. ΕΣΠΑ, σημασία έχει να το ζεις. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, δεν προχωρά τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή στην αλλαγή του επικεφαλής της η Δημοτική Παράταξη. Πρωτεύουσα ξανά μετά την απόφαση του Γρηγόρη Αλεξόπουλου να διεκδικήσει τον Δημαρχιακό Θόκο στη Δυτική Αχαΐα. Ίσως το προσεχές διάστημα, όταν θα ξεκινήσει και η προεκλογική περίοδος των Δήμων, να ληφθούν άλλες αποφάσεις, ανάλογα βέβαια και με τα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Με την υπάρχουσα σύνθεση συνεχίζει το αντιπολιτευτικό της δημοτικό έργο και τις παρεμβάσεις η δημοτική ομάδα της παράταξης πρωτεύουσα ξανά με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γρηγόρη Αλεξόπουλου για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Η απόφαση ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίασή της για να καθορίσει τη λειτουργία της για τους τελευταίους μήνες θητείας αυτής της δημοτικής περίοδου. Η παράταξη ενωμένη συνεχίζει με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της πόλης, της εντολής που μας έχει δώσει η πατραϊκή κοινωνία με τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Του παρόντος δεν τίθεται θέμα αλλαγής στον επικεφαλή της παράταξης, με δεδομένο ότι ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος θα συνεχίσει να είναι δημοτικός σύμβουλος. Εμείς οφείλουμε οι υπόλοιποι, τα μέλη της παράταξης, να συνεχίσουμε σε μια αντιπολίτευση πάντοτε επικοδομητική. Η ομάδα δηλώνει πως ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί παραμένουν ενεργοί μπροστά στα μεγάλα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, όπως προστάζει άλλωστε και η εντολή που έλαβαν από τους συμπολίτες τους, που τους εμπιστεύτηκαν και στο προσεχές διάστημα θα συναποφασίσει με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Πάτρας. Ασφαλώς, εφόσον η παράταξη συνεχίζει και υφίσταται και υπάρχει, με γνώμονα όλα αυτά που σας προείπα, ασφαλώς και θα υπάρξουν εξελίξεις και σε θέμα επικεφαλής της παράταξης. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι αυτά, συνεχίζουμε με αυτή την προοπτική, διότι αυτό επιβάλλει
η συνείδησή μας η πολιτική και κυρίως η αυτοδιοικητική. Τέλος, τα μέλη της εύχονται καλή επιτυχία στον επικεφαλής του στη νέα αυτοδιοικητική του επιλογή. Ευχόμαστε καλή πορεία, καλή συνέχεια στο νέο ξεκίνημα του επικεφαλής της παράταξης, του Γρηγόρη του Αλεξόπουλου. Ένας άνδρας ο οποίος γνωρίζει την αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια και είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι θα έχει και την ανάλογη πορεία στο νέο του αυτοεγχείρημα. Σήμερα έγινε μια σύσκεψη για το μέλλον του 409 στο Δημαρχείο της Πάτρας. Σωτήρη, τι αποφασίστηκε, τι αποφάσεις ελήφθησαν? Ναι, είχαμε μια καταρχάς καταγραφή θέσεων, απόψεων και προτάσεων γύρω από αυτό το ζήτημα. Ο Δήμαρχος, να θυμίσουμε, είχε συγκαλέσει σήμερα τους εκπροσώπους, συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΚΕΤ, αλλά και τους συνδικαλιστές όλων των κλάδων των ιατρικών και στα τρία νοσοκομεία της Πάτρας, αλλά και ευρύτερα, όπως τον Ιατρικό Σύλλογο και τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Και βέβαια να πούμε ότι στις 22 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία καταληκτική για την κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών για τη μακροχρόνια μίσθωση του πρώην 409, για 50 συν 20 χρόνια, για εμπορικές και επαγγελματικές χρήσεις. Απέναντι σε αυτή την προοπτική αντιτίθενται οι τοπικοί φορείς ήδη. Ο Δήμαρχος φαίνεται να αναλαμβάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι σε αυτό το θέμα. Να δούμε πώς θα κινήσει τη διαδικασία. Από τη σύσκεψη προέκυψε ότι θα πρέπει να υπάρξει αίτημα αναστολής του διαγωνισμού προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί εκεί ανήκει το ακίνητο, να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του κτηρίου, να παραμείνει στο χώρο της υγείας, όπως λειτουργούσε δηλαδή μέχρι το 2018, και να αναζητηθούν τυχόν δωρεές και πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για να χρηματοδοτηθεί προφανώς η επαναλειτουργία του ως υγειονομική μονάδα. Και τέλος, να εξασφαλιστεί η στελέχωσή του σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί θα μιλάμε, η σκέψη από ό,τι φαίνεται είναι για κάποιο είδους μονάδα υγειονομικού χαρακτήρα. Δεν έχει προσδιοριστεί. Έχουν κατατεθεί διάφορες απόψεις, να σου πω, Έφη, από διάφορες πλευρές, και από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Εργαζομένων και από την πλευρά των υγειονομικών. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που ακούγονται, μέχρι και από την περιφέρεια έχει κατατεθεί πρόταση για τους βαρέως πάσχοντες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Θα δούμε πώς θα... Άρα λοιπόν έτοιμα, αυτή η διαδικασία ολόκληρη, ναι, της πόλης. Καταρχάς, είναι είναι να σταματήσει η διαδικασία. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Είναι να σταματήσει η διαδικασία του πληστηριασμού. Και να παραμείνει, μια μονάδα, μια υγειονομική μονάδα. Ναι, που να παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν ξέρουμε όμως τι ακριβώς μορφή ακόμα, δεν έχει καταλήξει αυτό, ποια πρόταση. Δεν ξέρουμε δηλαδή, θα είναι ένα νοσοκομείο, μια πρωτοβάθμια ή άλλου είδους μονάδα. Θα φανεί μέσα από τις όλες τις διαδικασίες. Για πότε φαίνεται, έχει οριστεί ο διαγωνισμός? Είναι στις 22 Φεβρουαρίου. Θα δούμε αν θα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον. Ακούγεται, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, ακούγεται ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και τοπικά και πανελλαδικά από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Τώρα η κατεύθυνση θα δούμε με βάση τις προτάσεις που θα κατατεθούν. Πάντως, από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει ξεκαθαριστεί, και μάλιστα από επίσημα χείλη από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, στη Βουλή πριν από μερικούς μήνες, είχε τεθεί το ζήτημα με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, είχε απαντήσει, είχε τονίσει, είχε απορρίψει οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από την επαναλειτουργία του χώρου ως νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση όμως στρατιωτικών αναγκών, που να εξυπηρετεί δηλαδή τους ένστελους της περιοχής. Δεν υπάρχουν τα δεδομένα όπως είχε πει, δεν υπάρχουν οι ανάγκες αυτή τη στιγμή και οι πόροι για να λειτουργήσει, επαναλειτουργήσει σαν νοσοκομείο το πρώην 409, και η οριστική απόφαση ήταν να βγει σε δημόσιο πληστηριασμό για την ενοικίασή του, για τη μίσθωσή του σε ιδιώτες επενδυτές, όπως έχει γίνει και με μια ομάδα άλλων ακινήτων, συνολικά 13, που έχουν βγει από τις αρχές του χρόνου σε τέτοιου είδους διαδικασία. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και νότερα. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Μονόδρομος τώρα είναι για τον Δήμο της Πάτρας η λήψη μέτρων και η επιβολή κυρώσεων κατά εταιριών και ιδιωτών που έχουν επιλέξει να παρκάρουν φορτηγά και νταλίκες στο πάρκινγκ Καλετζότη. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πάρκινγκ λειτουργεί αποκλειστικά για τη στάθμευση οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, ώστε οι οδηγοί να μετακινούνται μέσω του μινιμπά στο κέντρο της Πάτρας. Παρά τις παρεμβάσεις του Δήμου, το πρόβλημα επιδεινώνεται αντί να λύνεται, και πλέον έχει ληφθεί απόφαση να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή στην βεβαίωση παραβάσεων και επιβολής προστήμων.
Έτοιμη να αναλάβει δράση και να επαναφέρει την ομαλότητα στο πάρκινγκ Καλετζιώτη είναι η Δημοτική Αρχή, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάληψη θέσεων από επαγγελματικά βαρέα οχήματα, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πράγματι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Επαγγελματικά αυτοκίνητα, φορτηγά, αλλά και αυτοκίνητα που είναι επαγγελματικής χρήσης λεωφορεία επιβατικά, είτε ιδιωτών είτε και συγκεκριμένου φορέα μεταφοράς επιβατικού κοινού, συστηματικά παρκάρουν στο χώρο του πάρκινγκ Καλετζιώτη και νοτίως του ΝΟΠ, όπου εκεί έχουν, όπως είναι γνωστό, τη σπάση. Δεν είναι χώρος για να σταθμεύουν επαγγελματικά οχήματα, είναι χώρος για να σταθμεύουν τα γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα των επισκεπτών της πόλης. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των πινακίδων και ενημέρωση των υπευθύνων ότι στο πάρκινγκ Καλετζιώτη δεν τους επιτρέπεται η χρήση. Αυτό θα είναι το πρώτο μέτρο και το επόμενο θα είναι η βεβαίωση παραβάσεων αλλά και άλλες πιο δραστικές επεμβάσεις. Θα συγκεντρώσουμε και τις πινακίδες και τον τίτλο του κάθε ενός από εκεί και εγγράφως θα ενημερωθεί ότι απαγορεύεται η στάθμιση των αυτοκινήτων εκεί. Αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα προχωρήσουμε και σε άλλα αστυνομικά μέτρα σε συνεργασία με την αστυνομία, γιατί επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε ανοιχτό χώρο για τους ανθρώπους που επισκέπτονται την πόλη, που μπαίνουν καθημερινά στο κέντρο, να έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και μόνο και όχι να είναι ουσιαστικά εντός εισαγωγικών γιοταχή χώρο στάθμευσης για συγκεκριμένα επαγγελματικά οχήματα. Κατά τη Δημοτική Αρχή, η ανοχή της έχει τελειώσει προπολού σε γενικότερο πλαίσιο με τα διπλοπαρκαρισμένα και την παράνομη στάθμευση και εκτός από την αστυνόμευση ζητά και την συμμόρφωση των οδηγών. Η ανοχή του Δήμου, θέλω να επαναλάβω, ότι έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό και κατά επανάληψη ζητάμε και τη βοήθεια της τροχέας για να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπονται και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι και η τροχεία διαμαρτύρεται ότι είναι υπερστελεχωμένη και δεν μπορεί με το ανθρώπινο δυναμικό που έχει να καλύψει όλες τις ανάγκες της πόλης. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε τι μας αναλογεί. Εμείς ως Δήμος παίρνουμε τα μέτρα, δρομολογούμε, σχεδιάζουμε. Οι πολίτες ζητάμε την ανοχή τους και τη βοήθειά τους ώστε να τακτοποιήσουμε αυτό που λέμε κυκλοφοριακό στην πόλη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.